πραγματικά δευτερόλεπτα υπομονή για να αγγίζεται. Το αυξημένο υλικό φορτίο της περιοχής έφερε ξανά στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος τις κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Μετά από τα τελευταία κρούσματα τα οποία είχαμε και τους θανάτους στο χωριό των Κυρισμών του Ευαγγελισμού και μετά από κάποια κρούσματα που είχαμε και εδώ στο Καστέλι, αποφασίσαμε να κάνουμε σήμερα το 5ο rapid test στο Δήμο μας. Είχαμε κάποια κρούσματα και οι κάτοικοι είχαν ανησυχήσει. Βέβαια, οι κάτοικοι δείξανε την ατομική τους ευθύνη και προσέχανε και βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει το δύσκολο. Συνολικά 211 κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στην αίθουσα Μιχάλη Σάλα στο Δημοτικό Πάρκο της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου προκειμένου να υποβληθούν σε rapid test με τα αποτελέσματα να είναι όλα αρνητικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει πολλά τεστ, δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Όλα καλά μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποιο θετικό. Ο καιρός δεν μας βοηθάει, δεν είναι το καλύτερο και ο κόσμος φοβάται. Προσέχει. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, καμία δυσκολία, καμία αυτό. Έχετε ξανακάνει? Όχι, πρώτη φορά. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος είναι σε δεινή θέση έχοντας πληρώσει βαρύ το τίμημα του κορονοϊού. Δεν το κρύβω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο μας. Και υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο στην περιοχή εδώ, αλλά σε όλους τους οικισμούς. Υπάρχει μια ενδοοικογενειακή μόλυνση, η οποία είναι ένα παράξενο φαινόμενο στο οποίο. Ενώ βλέπεις ένα οικισμό και δεν έχει κανείς, βλέπεις μια οικογένεια και χάνεται και εξαφανίζεται. Και είναι άδικο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Από το φθινόπωρο και μετά βρεθήκαμε απέναντι σε πάρα πολλά κρούσματα. Πιστεύω ότι υπήρξε μια διαφορία από τον κόσμο. Το είδε πάρα πολύ ελαφριά. Δεν πειράζει, δεν συμβαίνει τίποτα, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει σε πολύ μεγάλες ηλικίες και σε πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή σε νεαρούς. Στο Αρκαλοχώρι, παράδειγμα, τα κρούσματα ήταν όλα στην νεολαία σχεδόν. Όπως τόνισαν κάτοικοι και φορείς, είναι επιτακτική η ανάγκη οι πολίτες να υποβάλλονται συχνά σε τεστ. Όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό, άσχετα αν αισθανόμαστε κάτι ή δεν αισθανόμαστε. Διότι μπορεί να είμαι ασυμπτωματικός. Και εφόσον έρχομαι σε επαφή με άλλους, μπορεί να κολλήσω και τους άλλους. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και καλό είναι όλοι να κάνουμε αυτή την κίνηση για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εσείς είστε και έγκυος από ό,τι βλέπω. Ναι, σωστά. Είμαι έγκυος. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στον 5ο. Νιώθετε έτσι φόβο που υπάρχει? Εντάξει, είμαι αγχωμένη και για τους γονείς και για τα παιδιά που είναι στο σπίτι. Και έχουμε κουραστεί όλοι πια. Είναι ώρα να τελειώνουμε.